δεν θα γίνω και δεν θα επιτρέψω να μετατραπώ σε πατροχτόν. Το σύστημα του ΓΕΣΥ ήρθε ναι για να μείνει. Κόβει κάθε συζήτηση και μάλιστα με έντονο ύφος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για τις οποιασδήποτε αλλαγές στο σύστημα υγείας. Επειδή πολλά λέγονται ή από άλλους άλλα ακούγονται. Δεν θα γίνω και δεν θα επιτρέψω να μετατραπώ σε πατροχτόν. Το σύστημα του ΓΕΣΥ ήρθε ναι για να μείνει. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης θέλησε ουσιαστικά να βάλει ένα τέλος στα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες και αφορούσαν την πρόθεση εργοδοτικών οργανώσεων για διορισμό προσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας που τάσσονται ενάντια στο ΓΕΣΥ, όπως αυτό ψηφίστηκε από την Βουλή. Δεν πρόκειται να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή ή παρέμβαση από όσους είτε είναι εναντίον ή ήσαν εναντίον ή όσους πιθανόν να δημιουργούν συνθήκες πατροκτονίας. Νομίζω γίνομαι σαφέστατα κατανοητός. Η ΟΕΦ την ίδια ώρα ξεκαθαρίζει πως το Γενικό Σύστημα Υγείας δεν πρέπει να αποτύχει, επιμένοντας πως το καταλληλότερο πρόσωπο για να εκπροσωπήσει το επιμελητήριο στον ΟΑΗ είναι ο πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου Πέτρος Αγαθαγγέλου. Στο τραπέζι βρίσκεται πάντως και το όνομα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΣΥΝ Μαρίνου Σωτηρίου. Επαναλαμβάνω ότι έχουμε μια νομοθεσία και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΗ είναι εντεταλμένο να λειτουργήσει έτσι ώστε η νομοθεσία να εφαρμοστεί σωστά και να εφαρμοστεί προς εξυπηρέτηση του Κύπριου ασθενή. Ο οποιοσδήποτε εκπρόσωπος της ΟΕΦ, του δόκτωρος Αγαθαγγέλου περιλαμβανομένου, δεσμεύεται από τις πολιτικές και τις κατευθύνσεις, οι οποίες, επαναλαμβάνω, θα δημοσιοποιηθούν σύντομα. Μεγάλο αγκάθι εξάλλου θεωρούνται οι καταχρήσεις για τις οποίες πολλάκις όλοι χτύπησαν καμπανάκι κινδύνου και με τον πρόεδρο να αναφέρει πως αυτές καθώς και άλλες στρεβλώσεις θα πρέπει να διορθωθούν. Πάντως, όπως πληροφορείται το ΟΜΕΓΑ, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΦ θα συνεδριάσει την Πέμπτη και αναμένεται να επικυρώσει τις θέσεις του για βελτίωση του ΓΕΣΥ, στο οποίο θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων δικλείδες ασφαλείας και προληπτικοί μηχανισμοί, κυρίως για την αντιμετώπιση των καταχρήσεων. Μάλιστα, οι θέσεις αυτές θα δοθούν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας σε συνάντηση που η ΟΕΦ θα επιχειρήσει να έχει μαζί του. Θα μείνουμε στο θέμα μαζί με τον